Προσπαθεί ακόμα να ρίξει γέφυρες, κυρία Κανέλη, όπως λέει ο κύριος Χατζηβασιλείου, όπως βλέπουμε ο Ερντογάν, ρίχνοντας την ίδια ώρα την ευθύνη για το κακό κλίμα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας στην Ελλάδα. Αυτό πώς το εξηγείτε? Δεν χρειάζεται εξήγηση. Καταρχήν δεν είναι καινούριο. Ο Τάσος το ξέρει επίσης όσο το ξέρω κι εγώ. Όποιος έχει μελετήσει στοιχειοδός την ελληνική, ελληνοτουρκική ιστορία, έτσι ακριβώς το λέω, τις τελευταίες δεκαετίες, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι καινοτομικό σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Έχουμε αντιθέτως μία όξυνση των ήδη υπαρκτών ζητημάτων. Την αλαζονία της, την υπεροψία της, τη διάθεση να ηγεμονεύσει στην περιοχή, να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά της προβλήματα κατασκευάζοντας έναν πάγιο, προαιώνιο εχθρό τον οποίον τον έχει, μιλώντας με ένα είδος γλώσσας που ξεπερνάει τα διπλωματικά εσκαμμένα, αλλά θα σας πω και κάτι. Για ποια διπλωματικά εσκαμμένα μιλάμε? Ισχύει και για την Τουρκία και για την Ελλάδα και για όλα το κλασικό ελληνικό παμπάλαιο: ο εχθρός είναι πάντα εντός. Ο εχθρός λοιπόν είναι εντός. Πού είμαστε εντός και ιδίως στο ΝΑΤΟ? Άρα ο εχθρός είναι μέσα στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Πού θέλει να μπει η Τουρκία? Στην Ευρώπη. Οι ισορροπίες στην Ευρώπη δεν είναι φιλελληνικές. Είναι και φιλοτουρκικές βαθιά. Τα χρήματα τα οποία έχουν επενδύσει οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή, ληστεύοντας και τον τουρκικό λαό, όπως ληστεύουν και τον ελληνικό λαό και όπως τους άλλους λαούς, είναι απίστευτα. Ή μιλάμε για δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων σε εξοπλισμούς ή σε οτιδήποτε άλλο. Επομένως, έχει πατήματα η Τουρκία. Πολλές φορές ακούω και συναδέλφους να λένε είναι απομονωμένη η Τουρκία και είναι απομονωμένη η Τουρκία. Πουθενά δεν είναι απομονωμένη. Ναι, αλλά εμείς έχουμε ξεκινήσει διερευνητικές με την Τουρκία. Αυτή είναι η διαφορά τώρα, κυρία Κανέλη. Μα δεν είναι πρώτα απ' όλα τωρινό πράγμα οι διερευνητικές. Είναι επανάληψη των διερευνητικών. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια που είμαστε σε διερευνητικές με την Τουρκία. Η Τουρκία στις διερευνητικές δεν έχει προχωρήσει μισό πόντο από αυτά που διεκδικεί. Πρέπει να μιλάμε όμως. Διεκδικεί το Αιγαίο, να το λέει, θάλασσα των νήσων. Διεκδικεί το δικαίωμα να είμαστε δορυφόρος δικός της και κάνει τον εκβιασμό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχει αυτά που θέλει. Έχει τα εσωτερικά του προβλήματα ο Ερντογάν. Δεν είδα κανένα να κάνει αφιέρωμα στα γεγονότα του Ωτσαλάν, για παράδειγμα. Mm-hmm. Πέτος. Μάλιστα. Είναι πράγματα που τα ξεχάσαμε όλοι. Ο Τσαλάν όμως είναι ακόμα εκεί στο Ισραήλ. Για να προλάβουμε, κυρία Κανέλη, να πούμε και μια κουβέντα για τα γεγονότα τα χθεσινά, να μην το χάσουμε. Κυρία Κανέλη, κάποιοι είπαν ότι η βία της Κυριακής απαντήθηκε με βία χθες. Συμφωνείτε με αυτό? Όχι. Και δεν θα συμφωνήσω καθόλου, γιατί νομίζω ότι από το πρωί υπάρχει μια γραμμή, την έχω δει από τις 2.30 ώρα τα ξημερώματα, η οποία ξέρω θα ακολουθηθεί κατά γράμμα και με ιεροπρέπεια και από την κυρία Πελώνη. Θα ήθελα ο συνάδελφος να είμαι όσην ώρα μιλάει η κυρία Πελώνη και αν καταδεχτεί να κάνει και ένα διάλογο και με μένα και με τον κύριο Χατζηβασιλείου, ακόμα και σε συναδελφικό επίπεδο. Δημοσιογράφος είναι, δημοσιογράφος είμαι κι εγώ. Λοιπόν, αλλά δεν το φαντάζομαι ότι είναι πιθανό κάτι τέτοιο. Πάντοτε η κυβέρνηση θέλει να μιλάει μόνη της για να μπορεί να παράγει το δικό της αφήγημα. Τι αφήγημα, αλλά όλοι αφήγημα, μιλάτε, λοιπόν, κυρία Κανέλη, δεν σας φημώνει κανείς, όλοι μιλάτε. Όχι, δεν είπα καθόλου. Το δικό της αφήγημα, το δικό της αφήγημα αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης είναι ότι όλα αυτά ήταν οργανωμένα από την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό είναι. Εσείς τι λέτε? Ακούστε με. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα φρικτή συκοφαντή εναντίον του λαού. Είδατε τη συγκέντρωση. Γιατί δεν ήταν οργανωμένη, κυρία Κανέλη? Για, ακούστε με. Και από εσά ήταν οργανωμένη. Και το κουκουέ καλούσε στη συγκέντρωση. Είδατε το πάμε. Βεβαίω τα είδαμε. Όλα τα είδαμε. Είδατε τα σωματεία. Τι είπα να πει? Είδατε του οικοδόμου. Είδατε του υγειονομικού. Ναι, κυρία Κανέλη, όμω όταν υπάρχει, κυρία Κανέλη, μια φωτιά όμω. Έχω τρία λεπτά. Όταν υπάρχει μια φωτιά δεν ρίχνουμε λάδι. Δεν θα με διακόψετε όπω δεν διακόψετε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Λοιπόν, σα παρακαλώ πάρα πολύ να με σεβαστείτε. Μου λέτε ότι έχω τρία λεπτά και σε αυτά τα τρία λεπτά έχω να σα πω δυστυχώ 3.000 πράγματα. Είμαι σε θέση να το κάνω. Λοιπόν, αυτά τα 3.000 πράγματα θα σας τα πω, είτε σας αρέσει είτε όχι. Ελάτε, κυρία Κανέλη. Ήτανε 6.000 άνθρωποι σε διαδήλωση ειρηνική. Στην ουρά της κάθε διαδήλωσης μπορεί να παρισφρήσει οποιοδήποτε. Mm. Παρισέφρισαν κάποιοι, οι οποίοι θέλησαν ενδεχομένως και να επιτεθούν στην αστυνομία. Δεν μου λέτε ποια αστυνομία ανακάλυψε ποιον εχθρό. Όχι ενδεχομένως. Την εικόνα του αστυνομικού με το πιστόλι έτσι απέναντι στο λαό την είδατε? Γιατί εγώ την είδα. Ποια εικόνα μας λέτε, κύριε? Τους ψιλοδαρμούς και τους τραυματισμούς. Τη γυναίκα του Ένστολου Κασιδιάρη που την πλάκωσε στο χαστούκι, την είδατε? Γιατί εγώ την είδα το βίντεο. Εγώ είδα αστυνομία, μας λέτε. Εγώ είδα αστυνομικό. Λοιπόν, για ποια αστυνομία μιλάμε? Για αστυνομία αυτή, και για ποιον εσωτερικό εχθρό μιλάμε? Εμείς σας ρωτήσαμε όμως για τον ψιλοδαρμό του αστυνομικού που αποτύχει ζει, κυρία Κανέλη. Ότι τι είπατε, δεν άκουσα. Λέω, εμείς σας ρωτήσαμε για τον ξυλοδαρμό αυτού του αστυνομικού, ο οποίος ο ξυλοδαρμός του αστυνομικού είναι απαράδεκτος. Είναι βάνδαλη ενέργεια.
είναι βία. Είναι αποτρόπαιο. Θέλετε να τα ακούσετε? Να σας το πω. Αποτρόπαιο. Εγώ όμως ήθελα να δω και τα άλλα αποτρόπαια. Και δεν τα έχω δει, φίλοι μου, από χτες. Τα βλέπω μόνο στο διαδίκτυο. Δεν τα βλέπω στις τηλεοράσεις. Ποια δεν είδατε, κυρία Κανέλη? Όλα τα έχουμε προβάλει. Δεν μιλάγαμε προχθές. Δεν μιλάγαμε προχθές για το περιστατικό. Των ποντικών ανθρώπων. Τους κάνατε άνθρωποι και ποντίκια. Τους κυνηγάγανε στα στενά. Μπήκανε μέσα σε μαγαζί. Βγάλαν άνθρωπο έξω. Το τζακίσανε στο ξύλο. Πήρανε γυναίκες. Φώναζαν οι Επομένως, άνθρωποι από τα αστυνομία, κατά δεν τη γνώμη σας. Την για να το καταλάβουμε. Έχετε κουράγιο να την παίξετε και την παίρνω κυρία απάνω Κανέλη, μου. Πείτε μας μιας τη γνώμη ομάδας σας αστυνομικών και που φωνάζει, πάμε να τους γαμίσουμε, να τους σκοτώσουμε. Εντάξει, κυρία Κανέλη, τώρα αυτά δεν τα επιτρέπουμε εμείς στην εκπομπή. Και θα αναγκαστούμε, όχι κυρία Κανέλη, δεν έχετε καμία ευθύνη εσείς. Την ευθύνη την έχουμε εμείς εδώ. Και δεν σας επιτρέπουμε να μιλάτε έτσι. Όχι. Αυτό ακούστηκε στο βίντεο. Δεν σας επιτρέπουμε να μιλάτε έτσι, κυρία Κανέλη. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει το βίντεο. Εσείς δεν επιτρέπετε να μιλάτε έτσι, είστε βουλευτής. Και εγώ? Να το πάρετε πίσω αυτό. Εγώ και να ζητήσετε και συγγνώμη. Ναι. Να ζητήσετε συγγνώμη από τον κόσμο για αυτό που είπατε. Όχι. Δεν το επιτρέπω εγώ αυτό που λέτε. Μισό λεπτό. Όχι. Θέλετε δεν να ζητήσω μισό λεπτό. Θέλω να πείτε συγγνώμη. Ναι, θα πείτε συγγνώμη πρώτα. Να πείτε συγγνώμη πρώτα. Πρώτα θα πείτε συγγνώμη και μετά θα πείτε ό,τι θέλετε. Να πω συγγνώμη. Βεβαίως, θα πείτε για αυτό που είπατε, για τη φράση που είπατε. Να ζητήσετε εγώ συγγνώμη. Την είπα, δικιά μου είναι. Εσείς την είπατε. Ποιος την είπε, εγώ? Επειδή τη μετέφερα, να ζητήσω. Δεν ξέρω συγγνώμη. Τι κάνατε. Ακούστηκε στον αέρα από το επειδή στόμα σας. Επειδή τη μετέφερα. Σας. Από το στόμα σας ακούστηκε. Ζητώ συγγνώμη που τη μετέφερα. Να ζητήσετε συγγνώμη λοιπόν και σας ευχαριστούμε που πολύ. Τη καλημέρα και εσάς και στον κύριο Χατζηβασίλειο. Γεια σας. Ζητώ συγγνώμη γεια που σας, τη κυρία Κανέλη. Καλημέρα. Τίποτα άλλο κλείνουμε εδώ. Κλείνουμε εδώ, κυρία Κανέλη. Απαγορεύεται να λέτε τέτοια λόγια στην τηλεόραση. Όχι, δεν το δεχτούμε αυτό. Διάλειμμα.